Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Ναυπάκτου μετά το συγκλονιστικό ατύχημα με πρωταγωνιστή τον 17χρονο Βασίλη. Ο νεαρό έκανε βουτιά από τον φάρο στο λιμάνι τη Ναυπάκτου και από τύχη του στήχησε την ζωή. Συγκλονιστική είναι η περιγραφή ενό αυτόπτη μάρτυρα για τη βουτιά του νεαρού Βασίλη, ο οποίο τόνισε. Μάθαμε ότι ο Βασίλη θα πηδήξει από τι πολεμίστρε. Τελευταία στιγμή, όταν ήταν μπροστά, ζαλίστηκε και έπεσε στη θάλασσα με το κεφάλι. Εγώ λέω πάει, πέθανε το παιδί. Το παιδί έχει δύο κατάγματα στη μέση του. Είναι λίγο χτυπημένο στα πόδια του ο 17χρονος νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας και σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς του, η κατάστασή του αντιμετωπίζεται συντηρητικά. Ο 17χρονο φαίνεται πω σώθηκε για δύο βασικού λόγου. Ο πρώτο είναι ότι την πορεία του προ τον θάνατο έκοψαν τα βράχια. Την τελευταία στιγμή πριν πηδήξει, φαίνεται πω δίστασε. Του κόπηκε η φόρα και επέφοντα στο σώμα του άρχισε να κυλά στα βράχια. Κάπω έτσι έφτασε κάτω με μικρότερη δύναμη. Σημαντικό ρόλο φαίνεται πω έβεξε και η ύπαρξη γιατρού σε κοντινή απόσταση, ο οποίο έτρεξε αμέσω για τι πρώτε βοήθειε. Οι γονεί του κάνουν λόγο για ολιγορία των αρχών, που ενώ γνωρίζουν ότι γίνονται έργα στο λιμάνι δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα Μέτρα προστασία. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν άφαντε τι αρχέ και αποδίδουν τη σωτηρία του παιδιού του στην παρουσία δύο πολιτών που ήταν στο σημείο και έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Αρκετοί κάτοικοι τη ΝαΠΑΚ το αναφέρουν ότι από τότε που ξεκίνησαν τα έργα στο λιμάνι, αυτό γίνεται κάθε βράδυ. Κάποιο θα ανέβει να κάνει βουτιά. Ζητώντα από το λιμενικό να λάβει άμεσα μέτρα.